Καλησπέρα μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική κρίση επηρεάζει αναπόφευκτα και τον κοινωνικό ιστό. Η κοινωνική συνοχή, παρά τα όσα δηλώνονται, έχει ήδη διαταραχθεί. Η κυπριακή κοινωνία μας αλλάζει πλέον μέρα με τη μέρα και θα αλλάξει ακόμη πιο δραματικά όταν θα εφαρμοστεί το μνημόνιο. Και όλα αυτά τη στιγμή που πιστέψαμε ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες με την ανακάλυψη κεντασμάτων υδρογοναφράγων στις θάλασσές μας. Όλα αυτά βεβαίως που μας αφορούν όλους εμάς. Εκφιλοξενούμε σήμερα τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Γουλιάμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Γουλιάμου. Και τον καθηγητών νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, τον κύριο Αντώνη Στυλιανού. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλώς σας μεσημέρι. Αρχίζουμε αυτό το οποίο μου είπε κάποιος συνάδελφος σας, ότι ίσως κινδυνεύουμε να είμαστε η τελευταία γενιά που, μιλώντας μεταξύ μας, θα λέμε ότι περάσαμε καλύτερα από τα παιδιά μας. Είναι μια απαισιόδοξη βέβαια άποψη, αλλά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αν σκεφτούμε ότι πολλές κοινωνίες, θα έλεγα η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, αν μιλάμε για την Ευρώπη, στην Ευρώπη έχει αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Καταρχάς, κύριε Πομιλωρίδη, χαίρομαι γιατί βάζετε ένα ζήτημα κομβικής σημασίας που δύσκολα κανείς το βλέπει στα ηλεκτρονικά μέσα. Δεν είναι θέμα μόνο αριθμών, αν έχουμε πλεονάσματα, αν έχουμε χρέη. Το θέμα είναι ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής πλέον του Κύπριου πολίτη, πρέπει να το πάρουμε είδηση, γιατί το έχουμε αισθανθεί όλοι, ότι έχει πλέον υποβαθμιστεί. Έχει, είναι γεγονός, αλλά επειδή μιλήσατε για κοινωνική συνοχή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η κοινωνική συνοχή έχει εντατικοποιηθεί και επιταχυνθεί λόγω της καπιταλιστικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 μένει στην Ευρώπη, αλλά τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια στην Κύπρο. Όμως, υπάρχει μια, ας την πω έτσι χαριτολογώντας, προϊστορία διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής στην Κύπρο. Με κορυφαία περίπτωση την εισβολή. Η εισβολή και η κατοχή έχουν αλλάξει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, τον άλλαξαν στη δεκαετία του 70. Και αργότερα έγινε μια άλλου είδους σε εισαγωγικά εισβολή, μιας δηλαδή επίπλαστης ανάπτυξης, η οποία έφτασε στη χειρότερη μορφή που γνωρίσαμε ποτέ εδώ στην Κύπρο και ήταν αυτή τέλους της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000 με το χρηματιστήριο. Τότε έγινε η μεγαλύτερη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι αναπτύχθηκαν πρωτόγνωρα για την κοινωνία μας κοινωνικά, όχι απλώς ζητήματα, αλλά στάσεις, συμπεριφορές και στάσεις. Αν ήταν το χρηματιστήριο η δεύτερη εισβολή, η είσοδο, η επέλαση της Τρόικας θα είναι η τρίτη, κύριε Αστυλιανού. Εξαρτάται από ποιαν όψη βλέπεις εκείνο το νόμισμα. Απλά να τονίσω κάτι που έχετε και εσείς αναφέρει στα εισαγωγικά σας σχόλια, ότι η κυπριακή οικονομία ή γενικότερα η οποιαδήποτε οικονομία δεν αφορά μόνο αριθμούς. Αφορά πολιτικές, αφορά στρατηγικές, οι οποίες είτε θα έπρεπε να ακολουθηθούν, είτε θα πρέπει να ακολουθούνται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να υπάρξουν εκείνοι οι απαραίτητοι πυλώνες, ούτως ώστε να προβλέψουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, αλλά και να οριοθετήσουμε τις πράξεις μας στα πλαίσια ενός κράτους που να μην προκαλέσει την κοινωνική κατεδάφιση, αλλά αντιθέτως να διατηρήσει ένα κοινωνικό πρόσωπο, να διατηρήσει την συνοχή ουσιαστικά, την κοινωνική συνοχή μεταξύ των πολιτών. Όταν η ανεργία είναι κοντά στο 20% όπως πάει το πράγμα, εκεί θα ανεβεί. Πώς μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική συνοχή? Σε κάθε σπίτι πλέον υπάρχει ένας άνεργος. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Η οικονομική κρίση δεν αφορά μόνο την ανεργία, δεν αφορά μόνο την πρόκληση έναντι της κοινωνικής συνοχής, δεν αφορά την πρόκληση έναντι του κράτους δικαίου ή έναντι ενός κράτους που να μεριμνά για τους πολίτες του. Είναι και οι άνθρωποι, οι έμποροι, οι οποίοι στέκονται ακουμπισμένοι στην είσοδο του καταστήματός τους και δεν έχουν πελάτες. Αστευόμενοι μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε και περίπτωση όπου όταν ένα όχημα μπήκε μέσα, συγκρούστηκε στη βιτρίνα του καταστήματος και μπήκε μέσα στο κατάστημα, ο έμπορος εκφώνησε ότι επιτέλους πάτησε κάποιος το πόδι του μέσα στο κατάστημα. Είναι οι άνεργοι, είναι οι νέοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ορισμένοι από αυτούς, ισχυρίζονται ότι έχω βγάλει το δημοτικό, έχω βγάλει το γυμνάσιο, έχω βγάλει το πανεπιστήμιο και τώρα για να βρω δουλειά πρέπει να βγάλω διαβατήριο. Άρα είναι πολύ
πιο μέσα στη σάρκα μας, πολύ μέσα στη κοινωνική υποδομή και δομή, οι προκλήσεις αλλά και οι συνέπειες αυτής της κρίσης. Τι δεν πήγε καλά, κύριε Γουλιάμου? Διότι είπατε και εσείς ότι περάσαμε τη δυσκολία της εισβολής, είχαμε μια επίπλαστη χαρακτηρίστατη ανάπτυξη. Εγώ θα έλεγα ότι είχαμε όντως ανάπτυξη, αναλόγως των προβλημάτων που είχαμε. Έτσι. Και μετά το χρηματιστήριο πάλι πήγαινε η κοινωνία, η οικονομία και κατά συνέπεια η κοινωνία να βρει τα πόδια της. Τώρα ήρθε αυτό. Τι δεν πήγε καλά και τι είναι αυτό που σας ανησυχεί σας περισσότερο με αυτά που θα έρθουν? Εμένα, εν πάση περιπτώσει, αρκετούς από όλους μας. Ναι, ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Αυτή η νόθα αστικοποίηση, επαναλαμβάνω, που ξεκίνησε σταδιακά αμέσως μετά την εισβολή και έγινε πιο εμφανής στη δεκαετία του 80 και κυρίως στη δεκαετία του 90, δημιούργησε φοβερά ζητήματα. Θα έχουμε μια ανάστροφη κίνηση τώρα, δηλαδή πώς έγινε στην Ελλάδα που κάναμε ρεπορτάζ πριν από μερικούς μήνες ότι επιστρέφει ο κόσμος ξανά στην επαρχία? Θα κατέληγα εκεί. Θα κατέληγα εκεί. Και τι θα κάνει ένας πρώην αστός όταν θα πάει στο χωριό? Δεν ξέρω αν είναι αστός. Γι' αυτό μίλησα για νόθα αστικοποίηση. Η κυπριακή κοινωνία, όπως ξέρετε, έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ξεκίνησε ως κοινωνία αγροτική, μετασχηματίστηκε σε επιχειρηματική κοινωνία, αλλά επιχειρηματικότητα μικρότερης κλίμακας και όχι αυτή τη μεγάλη που ξέρουμε σε άλλες χώρες. Και βέβαια εκείνο που πρέπει κανείς να δει είναι ότι είναι κατεξοχήν κοινωνία μεταπρατικού καπιταλισμού. Δηλαδή έχουμε εδώ ένα διαμετακομιστικό εμπόριο το οποίο μονίμως εισάγει προϊόντα για να ικανοποιήσει καταναλωτικές ανησυχίες ή στάσεις ή συμπεριφορές πολλών συμπολιτών μας. Και γι' αυτό μιλάω για νόθα αστικοποίηση. Επειδή είναι όμως μεγάλο το θέμα και δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε μία εκπομπή με περιορισμένο χρόνο, θέλω να σας αναφέρω ποια είναι αυτά τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν μέσα από αυτή την νόθα αστικοποίηση. Δύο πράγματα αναπτύχθηκαν που ήταν βασικά. Το πρώτο, αναπτύχθηκε ένα είδος κτητικού ατομικισμού. Δεν είχε αυτά τα στοιχεία ο Κύπριος ή η Κύπρια ή οι Κύπριοι πριν από την εισβολή. Ήταν κοινωνία συνοχής, κοινωνία αγάπης, κοινωνία αλληλεγγύης, κοινωνία χωρικών. Λοιπόν, δεύτερον, αναπτύχθηκε ένα είδος επιδεικτικής κατανάλωσης. Αυτά δεν πάνε μαζί με την ανάπτυξη όμως. Όχι, δηλαδή, δεν πάνε μαζί με την ανάπτυξη. Αυτά μόνο στην Κύπρο, δεν είχαμε όλα αυτά. Όχι, δηλαδή ο καθένας έβλεπε πλέον το προσωπικό του συμφέρον. Το προσωπικό συμφέρον φυσικά κανείς μπορεί να το δει, αλλά φανταστείτε όμως αν αυτό αποκτήσει ιδιότητα ή χαρακτήρα πλέον πανούκλας ή καρκίνου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η επιδεικτική κατανάλωση ήταν το στοιχείο και παρασιτική κατά συνέπεια κατανάλωση είναι ένα στοιχείο το οποίο το κάνει ένας που είναι μικροαστός, που έχει μικροαστική νοοτροπία για να ανέβει σε στάτους. Αγοράζει στάτους, δηλαδή αγοράζει κοινωνική ιεραρχία, αν θέλετε. Όλα αυτά τα πράγματα μεγέθυναν τον καταναλωτισμό, ανέδειξαν νέα πρότυπα, θεοποίησαν τα χρηματιστήρια και την ελεύθερη αγορά, καλλιέργησαν μια εύθραυστη πεποίθηση πως ο κρατικοδίαιτος μικροαστός του 80 ή του 90 θα γινόταν μεγαλοαστός, ελισσόμενος στις ατραπούς της οικονομίας, της αγοράς και των πελατειακών σχέσεων που έχει με πρόσωπα και πράγματα, και διαμόρφωσαν έτσι μια κουλτούρα μιας ολόκληρης γενιάς χωρίς αξιακά πρότυπα. Έτσι. Το ζητούμενο στην εποχή μας, νομίζω θα συμφωνήσουμε, είναι αυτό το έλλειμμα αξιακών προτύπων. Ποια είναι τα πρότυπα με τα οποία μεγαλώνει πλέον ο νέος ή η νέα? Να μπει στο δημόσιο στην Κύπρο για πολλά χρόνια, αλλά είμαστε μια κοινωνία που μάλλον λανθασμένων κατά την άποψή μου ή κάποιων συγκεκριμένων ενεργειών, εξίσου λανθασμένων κατά την άποψή μου, και έτσι χειρότερα είναι αποτέλεσμα της απραξίας ορισμένων τους ώστε να λάβουν κάποια μέτρα την στιγμή που κάποια συγκεκριμένα μέτρα έπρεπε να ληφθούν. Να μην ξεχνούμε ότι σε επίπεδο κυβέρνησης. Σε επίπεδο κυβέρνησης, σε επίπεδο ακόμα και πολιτιακό επίπεδο. Τότε πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε άλλες χώρες που πήραν μέτρα όπως η Ισπανία τα πράγματα γίνανε χειρότερα από ό,τι είναι στην Κύπρο? Γιατί θα ήταν πιο καλά αν δεν έπαιρναν τα μέτρα? Μα δεν είναι θέμα να πούμε μέτρων, είναι τι είδους μέτρα παίρνει κανείς. Και όταν τελικά... Όχι, έχει σημασία.
αξία. Εάν, μιλήσατε, κύριε, τα πράγματα έγιναν χειρότερα με το που πήρε μέτρα η Ισπανία ή αν δεν έπαιρνε τα μέτρα θα ήταν ακόμη χειρότερα. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πολύ χειρότερα. Τα μέτρα ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν επιβάλλονται, συγγνώμη για τη διακοπή, απολογούμε. Τα μέτρα δεν επιβάλλονται μέσα από πολιτικές συλλογικές σε μια πλέον συγκεκριμένη χώρα. Επιβάλλονται μέσω Βρυξελών. Το 70, πέραν το 70% των καθημερινών αποφάσεων αυτών που αφορούν την καθημερινή μας ζωή σε γενικές γραμμές έρχονται από τις Βρυξέλλες. Αυτό το αγνοεί ο περισσότερος κόσμος. Και επειδή μιλήσατε για ανεργία, η ανεργία είναι ένα φαινόμενο συστημικό το οποίο ξεκινάει και έχει τις ρίζες του στον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε ένα είδος, πώς να το πω, ασυμμετριών, διαρθρωτικών ασυμμετριών μέσα στον χώρο της Ευρωζώνης. Έχω κάποιες παρατηρήσεις εδώ. Προϋπήρχαν φυσικά κάποια διαρθρωτικά προβλήματα στην κυπριακή κοινωνία και δεν είναι θέμα της παρούσης κυβέρνησης εν πάση περιπτώσει. Οφείλουμε να μην πολιτικοποιούμε κάποια συγκεκριμένα θέματα, αλλά οφείλουμε να βλέπουμε με όραμα και προοπτική και να αντιμετωπίζουμε σωστώς και επάξια τις προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν στο παρόν στάδιο για την κοινωνία μας. Οφείλουμε χωρίς παροπίδες, χωρίς κομματικούς προσανατολισμούς, χωρίς οποιουσδήποτε παροξισμούς ουσιαστικά, να δούμε το κοινό μέλλον με κοινή φωνή, με κοινή προοπτική, με κοινό όραμα. Και ναι, η κυπριακή κοινωνία αντιμετώπιζε αρκετά διαρθρωτικά προβλήματα. Ναι, έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο ένα δεδαλώδες κράτος πελατειακών σχέσεων. Ναι, υπάρχουν υφιστάμενα προβλήματα, αλλά πέραν τούτου υπάρχουν και λύσεις, υπάρχουν και πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Να μην ξεχνούμε καμιά φορά ότι ο Πλάτωνας δήλωνε ότι οι εγχειρήσεις και οι καυστηριάσεις, για παράδειγμα, σε μέρη του σώματος είναι για μια στιγμή οδυνηρές, είναι επώδυνες για μια χρονική στιγμή, αλλά πέραν τούτου οδηγούν σε ευτυχία και υγεία και οδηγούν στην ευμάρεια του κράτους. Και πρέπει ακριβώς να ανακαλύψουμε εκείνες τις πολιτικές, εκείνες τις στρατηγικές, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του παρόντος ακριβώς για να οριοθετήσουμε το μέλλον. Ναι. Και πάντως με το πακέτο των μέτρων το οποίο βλέπουμε να διαμορφώνεται τουλάχιστον στο επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν συζητάω αυτό που θα έρθει από την Τρόικα, γιατί προφανώς θα είναι πιο σκληρό, δεν θα μιλάμε για καυστηριασμούς, αλλά για ακροτηριασμούς. Και πρέπει καμιά φορά να δούμε τα πράγματα με μια πραγματιστική σκοπιά. Θέλουμε η χώρα μας να εξέλθει αυτής της κρίσης ή θέλουμε να παραμείνουμε και να μπούμε μέσα σε ένα φαύλο κύκλο της οικονομικής κρίσης, η οποία προφανώς έχει αρνητικότατες κοινωνικές συνέπειες, έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για τον κοινωνικό ιστό, έχει αρκετές συνέπειες όπως την ανεργία, όπως την πείνα, την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα κύρια ερωτήματα που πρέπει επιτέλους να απαντήσουμε. Θέλουμε να οδηγούμαστε χωρίς πηξίδα προς το μέλλον ή θέλουμε να πορευόμαστε με συγκεκριμένους οδοδείχτες και με συγκεκριμένους στόχους? Και αν είναι η δεύτερη η βούληση που θέλουμε, πρέπει επιτέλους μέσα στην κρίση αυτή την οικονομική να αποκτήσουμε κρίση, να αποκτήσουμε θέληση, να αποκτήσουμε βούληση, να αποκτήσουμε οράματα και επιτέλους να οδηγηθούμε με προοπτικές για το μέλλον. Και είναι πολύ σημαντική εδώ η πρώτον η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου και δεύτερον η ανακάλυψη σοβαρών αριθμών και ποσοτήτων ενέργειας, φυσικού αερίου, ακόμη και πετρελαίου εντός της υφαλοκρηπίδας της Κύπρου. Θα φτάσουμε εκεί, διότι εμείς πιστεύαμε ότι μόνο και μόνο αυτή η ανακάλυψη και οι ενέργειες που είχαν γίνει και από αυτή την κυβέρνηση αλλά και από την προηγούμενη θα ήταν ικανές έτσι να αναστρέψουν αυτό το αρνητικό κλίμα στην οικονομία. Φαίνεται ότι η Τρόικα κάνει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το θεωρεί πάρα πολύ απομακρυσμένο για να διαφοροποιήσει τους σχεδιασμούς της. Κύριε Βουλιάμ, αυτό που λέγατε ότι όλο αυτό είναι αποτελέσμα ενός συστημικής κρίσης που ξεκίνησε από την Ευρώπη, ήρθε στην Κύπρο, αυτό μήπως υπάρχει ο κίνδυνος να αντιληφθούμε, και εδώ αντιληφθούμε και οι πολίτες αλλά και αυτοί που μας κυβερνούν, ότι περίπου δεν έχουμε και καμία ευθύνη? Δηλαδή ήταν μια κρίση που ήρθε. Ένα λεπτό. Αυτό που λέτε δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, σαφέστατα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή και τώρα έξω πριν ετοιμαζόμαστε για την εκπομπή ακούσαμε ότι έπεσε έξω 50%, 4 υπολόγιζε το έλλειμμα η κυβέρνηση για φέτος, τελικά είναι 6. Μα από το 4 στο 6 είναι 50% λάθος στους υπολογισμούς. Δηλαδή όταν δεν μπορούμε κύριε Παμιλωρίδη, αυτοί που είναι ειδικοί να
διαγνώσουν το πρόβλημα και να κάνουν υπολογισμούς πώς μπορούν να χειριστούν τα πράγματα. Ένα πολύ σωστό. Και βάζετε τώρα ένα ζήτημα. Με προκαλείτε να απαντήσω με μία ας την πούμε δήλωση για ένα βασικό έλλειμμα που έχουμε στο χώρα μας. Και το έλλειμμα αυτό έχει να κάνει με τους θεσμικούς μετασχηματισμούς της χώρας. Η χώρα δεν έχει παρουσιάσει εδώ και 10-15 χρόνια ένα χάρτη θεσμικών μετασχηματισμών. Και σε επίπεδο εννοείται να αλλάξει το κράτος. Να αλλάξει όχι μόνο το κράτος, να αλλάξει δομή η κυβέρνηση, να αλλάξει δομή η Βουλή, να αλλάξει δομή. Δεν εννοώ έναν αφηρημένο εξυγχρονισμό, ενώ χρησιμοποίησε ο κύριος Τηλιανού προβλήματος. Δώστε μας ένα παράδειγμα γι' αυτό. Κοιτάξτε, είναι να πούμε το μοναδικό σχεδόν κράτος στην Ευρώπη, το οποίο δεν έχει συμβούλους ένας υπουργός. Δεν έχει επιτελείο θεσμικό όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η ίδια η κυβέρνηση, έχουμε ας πούμε ένα, πώς να το πούμε, ένα το συμβούλιο το... Τώρα με το προκαλείτε, διατελέσατε και σύμβουλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ένα λεπτό. Λοιπόν, άρα χρησιμοποιούνται ανθρώπους ο Πρόεδρος. Κύριε Πομιλωρίδη, δεν αναφέρομαι σε προσωποπαγείς σχηματισμούς. Αναφέρομαι σε θεσμικά όργανα. Είναι θεσμικά. Είτε αύριο είναι ο κύριος Α, είτε σήμερα είναι ο κύριος Β, θα ξέρουν ας πούμε ότι υπάρχουν αυτά τα θεσμικά όργανα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή και ο κύριος Τηλιανού είπε οφείλουμε να μην πολιτικοποιούμε τις συζητήσεις, την ίδια ώρα όμως ζητάει να βρούμε πολιτικές για να βγούμε από την έξοδο, όπως και να έχει το ζήτημα. Οι πολιτικές γίνονται με πολιτικούς όρους. Δεν είναι κακό τελικά να πολιτικοποιείται να πούμε μια συζήτηση. Και να μην τελικά συζητάμε πολιτικά, γιατί σε τελευταία ανάλυση, αυτό βέβαια είναι άποψή μου, είναι πολιτική. Τα πάντα είναι πολιτική. Όμως, εκείνο που πρέπει να... Θέλουμε όμως να συζητάμε για χάρη της πολιτικής ή να συζητάμε για χάρη της εξέβρεσης μιας λύσης. Ναι, αλλά και πριν φτάσουμε στη λύση, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση. Γιατί δεν μπορεί τελικά, οι λύσεις δεν έρχονται αλεξιπτοτιστικά. Δεν έρχονται με ένα αλεξιπτοτο και λένε ορίστε πάρτε αυτή τη λύση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό περίπου έχει κάνει και σε άλλες χώρες η Τρόικα, ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και όπου έχει πάει, έχει σπείρει τον όλεθρο. Και βλέπετε ότι υπάρχουν ακόμα και σε επίπεδο οικονομολόγων βαθιές αντιθέσεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο εννοεί η Τρόικα ανάπτυξη. Ακόμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεκαθαρίσει. Όχι για μας την Κύπρο, γιατί δεν είναι η Ευρώπη. Ξέρετε, είναι στοιχεία αυτού του τόπου και όπως και τον άλλο χώρο που αναγκάστηκαν να κάνουν αίτηση και να το στηριχθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ότι δεν μπορούν πλέον, όπως και εμείς, δεν μπορούμε μόνοι μας πλέον να ζήσουμε. Γι' αυτό φωνάξαμε την Τρόικα και θεωρώ ότι είναι λίγο ουτοπία να πιστεύουμε ότι φωνάξαμε να μας βοηθήσει η Τρόικα και θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης της Τρόικα. Όχι, προσέξτε. Η Τρόικα κινείται μέσα από μια λογική. Και η λογική είναι αυτή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Να πάρει τα λεφτά της πίσω θέλει. Όχι, είναι νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Ανάπτυξης αυτό προτείνει, τουλάχιστον αφήστε να δούμε τι θα προτείνει σε εμάς, αλλά τουλάχιστον αυτό έχει προτείνει σε άλλες χώρες. Γι' αυτό βλέπετε και πώς έχουν αντιδράσει και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Δεν θα έπρεπε να την καλέσουμε. Άστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, γιατί πεταγόμαστε από το ένα ζήτημα στο άλλο και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν βοηθάμε και τους τηλεθεατές. Θεωρώ ότι δεν έχουμε και επιλογή. Την καλέσαμε τώρα, δεν πρέπει να καλέσουμε άλλη τρόικα με άλλη φιλοσοφία. Καμία αντίρρηση. Όταν την καλεί όμως, κάνει και μια διαπραγμάτευση. Λοιπόν, κάναμε και κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Βλέπω και το λέω αυτό με ένα κάπως σχετικά αισιόδοξο τρόπο, βλέπω ότι τελικά κάνουμε μια καλή και σκληρή διαπραγμάτευση, πράγμα που δεν το έκανε για παράδειγμα η Ελλάδα όταν πρωτοπήγε η Τρόικα και έφτασε να είναι εκεί που είναι σήμερα. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς τελικά να κουβεντιάζεις ανάπτυξη χωρίς να δίνεις πολιτικό περιεχόμενο και οικονομικό περιεχόμενο και κοινωνικό περιεχόμενο στην ανάπτυξη και στις συνέπειες της οποιαδήποτε προκαθήσας ανάπτυξης. Δεύτερον, δεν μπορεί να μιλάμε λιτότητα και να δίνουμε στη λιτότητα στοιχεία ενός μονόδρομου. Λιτότητα για μόνο μία τάξη πραγμάτων ή μόνο μία τάξη εργαζομένων. Και τους άλλους να τους αφήνουμε στο απειρόβλητο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτού του είδους η λιτότητα οδηγεί εκεί ακριβώς που είπε ο Στίγκλιτς, ο νομπελίστας της οικονομίας.
Πού δηλαδή, στην υψηλότερη ανεργία και κυρίως στην πολιτική αυτοκρονία των χωρών της Ευρώπης, αν όχι της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε στην πράξη. Το θέμα, αν έχουμε άλλη επιλογή. Έχουμε άλλη επιλογή, κύριε Στυλιανού. Κοιτάξτε, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε προσφύγει στη Ρωσία, στην Ομοσπονδία της Ρωσίας, για να μας παράσχει ένα ουχή ευκαταστρόφου του ποσού δάνειων. Η ίδια η Ρωσία φαίνεται ότι για να δανείσει την Κυπριακή Δημοκρατία θα δανείσει, λέει, πρώτα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα είναι ο διαπραγματευτής στις διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο. Ίσως να μην μας εμπιστεύεται, ίσως φοβάται να μην κούρεμα, εμπιστεύεται ή να φοβάται. Φοβάται οι ενδείξεις, φοβάται ότι από τη στιγμή που βγαίνει η κυρία Λαγκάρτ και λέει ότι αν το λεφτά που θα χρειαστούμε είναι πέραν των 11,8 δισεκατομμύρια, είπε τότε θα είναι μη εξυπηρετούμενο το δάνειο. Εδώ ακριβώς δυστυχώς στην Κύπρο δεν ξέρουμε ακόμη το ποσό το οποίο θα χρειαστεί να δανειστούμε. Αν έχει γίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Ακριβώς. Αν έχει γίνει σκληρή διαπραγμάτευση ή όχι, αυτό νομίζω είναι ένα αντικειμενικό θέμα και με αντικειμενικά κριτήρια μπορεί να. Να μείνουμε σε αυτό που είπατε πριν. Είπατε ότι έχουμε στο χέρι. Εγώ λέω στο χέρι. Μπορεί να είναι στο βυθό, αλλά είναι στο χέρι. Υπάρχουν μελέτες. Όπου να είναι ξεκινάει και η δεύτερη γεώτρηση που θα μας δώσει περίπου πώς είναι την αξία του κοιτάσματος που έχουμε. Γιατί να μείνει ο διαπραγματευτικό χαρτί αυτό, γιατί κάναμε λάθος χειρισμούς, θα έπρεπε σαν πολιτεία να το χειριστούμε καλύτερα το θέμα. Γιατί το αγνοούν οι ξένοι. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε λάβει δράση πολύ νωρίτερα. Ίσως δεν έχουμε όντως αξιοποιήσει εκείνο το σοβαρότατο και ισχυρότατο διαπραγματευτικό χαρτί που ονομάζεται φυσικό αέριο, που ονομάζεται ενεργειακή πολιτική. Ίσως να μην έχουμε ακόμη αντιληφθεί το μέγεθος των ποσοτήτων φυσικού αερίου ή ακόμη και πετρελαίου που υπάρχει στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ίσως να μην έχουμε αξιοποιήσει σωστά τις στρατηγικές οι οποίες ανακύπτουν στα πλαίσια της ανακάλυψης υδρογοναθράκων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και ναι, αναφέρομαι στη στρατηγική σημασία σχέσεις οι οποίες μπορούν να οριοθετηθούν πολύ καλύτερα. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην ενδυνάμωση και σύμπτυξη των σχέσεων με το Ισραήλ για την μεταφορά ενέργειας και ενεργειακών ή άλλων πόρων από το Ισραήλ. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε και έχουμε πολύ καλές προοπτικές. Το θέμα είναι να μην καταντήσουμε να μας δώσουν να διαχειριζόμαστε τη Σαχάρα και σε λίγο καιρό να μην υπάρχει ούτε ίχνος άμμου στην έρημο. Άρα πρέπει πραγματικά να αντιληφθούμε το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παρούσα γενιά, γιατί είχατε ξεκινήσει στο ότι μπορεί να είμαστε η τελευταία γενιά που να λέμε ότι ζούσαμε καλύτερα από τους γονείς μας, αλλά πρέπει να δώσουμε ως παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενιές όλες εκείνες τις προοπτικές με όραμα, βούληση, θέληση, και τονίζω τη λέξη όραμα και τονίζω επίσης τη λέξη να υπάρχει ισχυρή κυβερνητική ή πολιτιακή ή πολιτική ή όπως άλλος πως θέλετε πέστε το δέσμευση ότι το φυσικό αέριο αφορά εθνικό πλούτο και δεν μπορεί να τύχει λανθασμένων χειρισμών και πρέπει να τύχει σωστών, ορθών χειρισμών στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, στα πλαίσια της διαφάνειας, πράγματα που ορίζουν και το ίδιο το συστημικό πρόβλημα που ίσως να αντιμετωπίζουμε ή και αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο. Ήδη η Τρόικα, κύριε Γουλιάμου, έχει βάλει χέρι στο έσοδα από το φυσικό αέριο. Αν έχετε διαβάσει την πρότασή της, αναφέρει ότι τα έσοδα από εκεί δεν θα πηγαίνουν για ανάπτυξη, αλλά σε πρώτο λόγο θα πηγαίνουν για την κάλυψη των αναγκών του δανεισμού. Όλο αυτό το τσουνάμι που μας ήρθε, με τα μέτρα της Τρόικα, της πίεσης από την κυρία Λαγκάρτ, της πίεσης από την κυρία Μέρκελ, η οποία αρνείται τώρα μια κεφαλαιοποίηση των τραπεζών απευθείας από την Κεντρική Τράπεζα, ακόμη και μετά την αποφάση χθεσινή, λέει ότι το θέμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ίσως να γίνει εξ επιτούτου, δηλαδή πως κάποιοι ωρέγονται αυτά τα έσοδα από το φυσικό αέριο. Εύλογη ερώτηση. Θα έλεγα το εξής. Όσα προηγουμένως ο συνάδελφος έθεσε που είπε να ελήφθηκε, να μην ελήφθη, να ελήφθηκε υπόψη το Α ή το Β ή το Μ. Όλα εγώ νομίζω αυτά έχουν ελυφθεί σοβαρότατα υπόψη. Και έχει γίνει ένας καλός στρατηγικός σχεδιασμός τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάσουμε την υπόθεση που λέγεται ενέργεια. Όμως θέλω να λάβουμε κάτι σοβαρά υπόψη στη συζήτησή μας και να το καταλάβουμε
και έξω από εδώ το στούντιο, όλοι οι πολίτες. Ποιο δηλαδή? Το ότι η Κύπρος δεν είναι ένα απομονωμένο και θερμοκήπιο στη Μεσόγειο. Είναι ένας γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός και γεωοικονομικός χώρος πάνω στον οποίο συναντώνται και συγκρούονται τεράστια συμφέροντα απεικιοκρατικού ή και υπεριαλιστικού περιεχομένου ή τύπου ή χαρακτήρα. Και κατά συνέπεια χρειάζεται εδώ πολύ λεπτή, χρειάζονται πολύ λεπτοί χειρισμοί για να μην συντριβούμε έτσι μέσα σε αυτή τη μετοπική σύγκρουση, αν θέλετε, που υφίστανται αυτή τη στιγμή η Ανατολική Μεσόγειος. Βλέπετε τι γίνεται στη γύρω μας περιοχή. Κατά συνέπεια, επειδή εδώ εμέσως ή αμέσως αναβιώνουμε το ούτω καλούμενο ανατολικό ζήτημα με πολλούς τρόπους και με πολλές πτυχές, λοιπόν, χρειάζεται μία, πώς να το πω, φρόνιμη, να το χρησιμοποιήσω έτσι, πολιτική, και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση η Κύπρος κινείται. Λοιπόν, έχω την εντύπωση πρέπει να είναι λίγο πιο δραστήρια. Επαναλαμβάνω, κάπου το φοβηθήκαμε όλο αυτό και έχουμε μείνει στην άμυνα. Αυτή τη δραστηριότητα την κάνει κάποιος όταν είναι όχι της τάξης της γεωγραφικής και της πληθυσμιακής της Κύπρου, αλλά όταν είναι, πώς να το πω, μεσαίος και πάνω σε ισχύ. Ωραία. Λοιπόν, τελευταία κουβέντα από εσάς. Απλέξει καταληκτικά, ειδικά για το φυσικό αέριο, για να αντιληφθούμε το μέγεθος του πλούτου που έχουμε και το μέγεθος των προοπτικών, αλλά συνάμα και τονίζω των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν 79 χώρες οι οποίες εξάγουν πετρέλαιο, πρέπει επίσης να αναλογιστούμε ότι υπάρχουν μόνο 19 χώρες που εξάγουν φυσικό αέριο, το οποίο έχει πλέον καταστεί μια σημαντικότατη πηγή ενέργειας. Και η Κύπρος μπορεί κάλλιστα να ενταχθεί σε εκείνη τη μικρή ελίτ, αν μου επιτρέπετε η φράση, των χωρών οι οποίες θα εξάγουν αυτού του είδους το φυσικό αέριο και αυτού του είδους το πλούτο. Άρα οι προκλήσεις, οι προοπτικές είναι πολύ σημαντικές και τονίζω ότι πραγματικά χρειάζεται μια πιο συγκροτημένη στρατηγική όσον αφορά την αξιοποίηση. Θα τη δούμε. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Τι έχουμε, δεν κατάλαβα. Αυτή τη συγκροτημένη, επαναλαμβάνω, το είπα και προηγουμένως. Υπάρχει συγκροτημένη πολιτική, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι. Δεν συνέχεια δηλαδή. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει περιθώρια βελτίωση σε αυτό το πράγμα? Όχι, δεν υπάρχουν. Αλλήμονο. Δεν είναι θέμα να πούμε. Αλλά όταν η ευχή δική μου αφορούσε στη βελτίωση. Θέλετε να γίνει λίγο. Σιγά υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Και επιθετική. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Σε λίγο και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι.